Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή του Δήμου Βέλειας και τη συμπαράσταση των ποντιακών φορέων, η εκδήλωση η οποία είναι δεδαμένη στο πλαίσιο σειρά σεμιναρίων για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, αλλά και σε μη εκπαιδευτικούς και έχουν σαν στόχο να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο σημερινός μας ομιλητής, ο κύριος Κώστας Ποντιάδης, είναι ο ομότιμος καθηγητής της νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο προτεργάτης της διεθνούς ανάδειξης και αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Οθωμανούς. Σήμερα το θέμα που θα αναπτύξει αναφέρεται στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Την εκδήλωσή μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέλειας, κ. Βοριατζίδης Κωνσταντίνος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αριγιαννίδης Ευστάθιος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κ. Οφιανίδης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, ο κ. Μαυροκεφαλίδης Νίκος, ο Πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Βέλειας, ο Κοτοπουλίδης ο Νίκος, ο πρώην σχολικός σύμβουλος και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, ο κύριος Καϊλάρης Ιωάννης. Αλλά επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να σας μεταφέρω πριν από όλα τον χαιρετισμό του Προέδρου μας, του Παυλίδη του Αντώνη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας. Χαιρετισμός του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, κυρίου Αντώνη Παυλίδη. Αγαπητοί φίλοι, λυπάμαι που εξαιτίας ανηλυμένων υποχρεώσεων αδυνατώ να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Με τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία μας επιδιώκουμε αφενός με να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση που θα έπρεπε να το λύσει η πολιτεία με την εισαγωγή της ιστορίας του Πόντου στο διδακτικό βιβλίο και αφετέρου επειδή ανοίγουμε το σύνδεσμό μας και σε ευρύτερες μάζες της ελληνικής κοινωνίας. Το σημερινό σεμινάριο έχει μια ιδιαίτερη αξία για μας, όχι μόνο επειδή φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία, αλλά ακόμα γιατί εισηγητής είναι ο Κώστας Ποντιάδης, ο συμπατριώτης σας, επιστήμονας που με το έργο ζωής που έχει εκπονήσει, έχει χτίσει τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε όλοι οι άλλοι. Τον ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκε με τη συμμετοχή του να ανεβάσει τον πύχη αυτών των σεμιναρίων και του ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να συνεχίσει το έργο του, γιατί το έργο αυτό είναι προσφορά ανεκτήμητη όχι μόνο για τον ποντιακό, αλλά για όλον τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών είναι ένας επιστημονικός φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε πριν 20 χρόνια και έθεσε στις προτεραιότητες του ζητήματα που έχουν σχέση και με τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ποντιακή κοινότητα, τον ποντιακό ελληνισμό. Το ζήτημα της εισαγωγής της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού στα σχολικά εγχειρίδια, το ζήτημα της ανάπτυξης, της διεθνοποίησης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και το ζήτημα της διάσωσης της ποντιακής διαλέκτου. Έχουμε σήμερα μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος διαχρονικά είναι ο συνεπέστατος αγωνιστής των αξιών και των ετοιμάτων και των διεκδικήσεων του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ο καθηγητής Κώστας Φουδιάδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει δώσει μάχες και αγώνες για τα ζητήματα αυτά. Τον τιμούμε και πραγματικά τον ευχαριστούμε ταυτόχρονα. Η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών έφτασε στην κορυφαία στιγμή με τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τις διαδικασίες οργάνωσης προγραμμάτων διδασκαλίας ποντιακής διαλέκτου και όχι μόνο. Μέσα από μαθήματα που έχουν σχέση με την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, επιχειρήσαμε μια προσπάθεια και προσπαθήσαμε να καλύψουμε, όπως προαναφέρθηκε, ένα μεγάλο κενό που έχει σχέση με το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πρόσφατα, ύστερα από μια συνεργασία που είχαμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Κυρίζογλου,
Αναζητήσαμε τρόπους πώς αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα οργανωθεί με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν καταλήξαμε σε μια προσπάθεια ενός προγράμματος που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην πόλη σας, αλλά δεν εφαρμόζεται μόνο στην πόλη σας, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες που έχουν σχέση με τα ζητήματα της ιστορίας του Ποντιακού και αξιοποιούμε για τα σεμινάρια αυτά και τις ημερίδες ό,τι καλύτερο έχει να αναπτύξει ο επιστημονικός χώρος, ο οποίος βεβαίως έχει βέβαια στις τάξεις του και ανθρώπους που είναι ποντιακής καταγωγής. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται, και οφείλω να το επισημάνω, από την εφημερίδα Εύξηνος Πόντος και τον δημοσιογράφο Φόρη Πεταλίδη, ο οποίος πραγματικά σε όλο αυτό το διάστημα μας στηρίζει με τις διαδικασίες προβολής και επικοινωνιακά, όπως επίσης με το σταθμό Ράδιο Ακρίτες, όπως επίσης και το τηλεοπτικό σταθμό 2. Οφείλω να κάνω μια επισήμανση. Το σημερινό, σημερινό θέμα ημερίδας έχει την δραματική επικαιρότητα, αλλά συνδέεται και φοβάμαι και ότι θα βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις το επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί να δούμε, και το επισημάνω αυτό, τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί σε σχέση με το ζήτημα των νέων αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας στη Γενική Εκπαίδευση. Χωρίς να αυτό να αποτελεί είδηση, σας προτρέπω λοιπόν να μελετήσετε το νέο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας της Τρίτης Λυκείου. Εκεί δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τον ποντιακό λυσμό και είχαμε βέβαια και την προηγούμενη αρνητική εξέλιξη σε σχέση με το βιβλίο, το κείμενο του Κώστα του Φεδιάδη που αναφερόταν στο μάθημα της ιστορίας και επιλογής. Με αυτά τα λόγια σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. 100 χρόνια συμπληρώνται φέτος από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και θα περίμενα μια άλλη κινητικότητα και από τους προσφυγικούς συλλόγους, αλλά και από τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό, γιατί το ποντιακό ζήτημα δεν είναι ζήτημα μόνο των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλο τον ελληνισμό. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσει όλος ο οικουμενικός ελληνισμός, και το λέω με τη λέξη οικουμενικός και όχι ο ελλαδικός ελληνισμός, γιατί την Πέμπτη ταξιδεύω για την Αμερική, όπου θα είμαι σημειοφόρος στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου και για τα 100 χρόνια φέτος. Φέτος τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, όλη η ομογένεια τα αφιερώνει στον ποντιακό ελληνισμό και έτσι πηγαίνω για 25 μέρες να συμμετέχω σε κάποιες εκδηλώσεις εκεί. Αυτή την οριμότητα του ελληνισμού της Αμερικής θα ήθελα να τη δω και στην Ελλάδα. Δεν την βλέπω προς το παρόν. Έχω παράδειγμα τους Αρμένιους. Γιατί το 1915 είχαν τα 100 χρόνια τους οι Αρμένοι και είδα ότι από την πρώτη μέρα του Γενάρη ήδη είχαν κάθε μέρα ειδικό πρόγραμμα σε πόλεις, σε διάφορα κράτη. Δεν υπήρχε μέρα που να μην είχαν μία εκδήλωση οι Αρμένοι στον πλανήτη μας για την γενοκτονία και την διεθνοποίηση της γενοκτονίας του αρμενικού λαού. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Δεν την είχαμε και δεν την έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Και βλέπετε με πόσο χλιαρές ανακοινώσεις προσπαθούμε να απαντήσουμε στις τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν που είπε ότι μας έριξε στη θάλασσα, γίναμε τροφή των ψαριών. Και εμείς λέμε κάναμε μια αυστηρή διεύθυνση, τίποτε παραπάνω. Σε αντίθεση με την φοβική πολιτική του ελληνικού κοινοβουλίου, η αριστερά της Τουρκίας, εδώ είναι η τραγική ειρωνία. Σε αντίθεση με την αριστερά της Ελλάδας που έφτασε στο σημείο τώρα να κόψει όλα τα κεφάλαια της ιστορίας, υπήρχε και ένα κεφάλαιο στην Τρίτη Λυκείου, ο Παρευξήνιος Ελληνισμός, δικός μου, 47 σελίδες,
που τώρα βλέπω ότι έχει φύγει τελείως από το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, αλλά και πολλά άλλα. Σε αντίθεση με την φιλοκεμαλική και τουρκοφοβική μας πολιτική, στην Τουρκία η αριστερά της Τουρκίας και ο ακαδημαϊκός Τσετίνογλου έχουν βγάλει το βιβλίο της Βουλής των Ελλήνων στα τουρκικά. Το βγάλανε κάποιοι αγωνιστές της δημοκρατίας που θέλουν πράγματι την συναδέλφωση των λαών. Αυτό το βιβλίο όμως, όταν βγήκε στα ελληνικά από το ελληνικό κοινοβούλιο και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, το είχε μεταφράσει και σε άλλες 6 γλώσσες, επειδή δέχτηκαν μία σκληρή, θα έλεγα, δέχτηκαν σκληρές απειλές και από την Τουρκία, αλλά παρενέβη και η Αμερική, το ελληνικό κοινοβούλιο αρνήθηκε για 10 χρόνια να εκδώσει τις μεταφράσεις του βιβλίου της Βουλής και αναγκάστηκα μετά μόνος μου να το εκδώσω στα αγγλικά και στα γερμανικά και με τη χρηματοδότηση του Ιβάν Σαββίδη εκδόθηκε και στα ρωσικά και έτσι πλέον γνωστοποιείται ένα βιβλίο 750 σελίδων για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που στηρίζεται σε πηγές. Και όταν λέμε πηγές, το ελληνικό κοινοβούλιο πριν εκδώσει το βιβλίο είχε ορίσει εξαμελή επιστημονική επιτροπή καθηγητών ιστορίας και διεθνολόγων για να εγκρίνουν την έκδοση του βιβλίου. Η κριτική και οι εισηγήσεις ήταν άριστες και πρότειναν στο ελληνικό κοινοβούλιο να εκδώσουν αμέσως. Μετά από 10 χρόνια, σας λέω, ζήτησα μόνος μου και πήρα τις μεταφράσεις και με την κάμα έξω η απόφαση ήταν να τα εκδώσει όλα η Βουλή. Και στα τουρκικά, επειδή δεν υπήρχε μέσα στις 6 μεταφράσεις, προτίμησα να την εκδώσω μόνος μου. Το βιβλίο της Βουλής, επειδή είδα ότι δεν υπάρχει δημαρχέ μου κάτω στην βιβλιοθήκη, θα αφήσω το βιβλίο στα ελληνικά να είναι εδώ, ώστε οι αναγνώστες της στέγης εδώ να μπορούν να το έχουν. Είναι το 25ο βιβλίο που έγραψα για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Είναι το 25ο. 24 έχουν βγει και το 25ο είναι οι κραυγές των άφωνων νεκρών περιμένουν, έτσι λέγεται το βιβλίο που είναι στο τυπογραφείο και ευελπιστώ όταν επιστρέψω από την Αμερική μετά από 25 μέρες να είναι έτοιμο και αυτό γιατί βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο. Οι κραυγές των άφωνων νεκρών περιμένουν και περιμένουν την δική μας συμμετοχή σε ένα μνημόσυνο για 353.000 θύματα που νομίζω ότι εμείς ξεχάσαμε τι σημαίνει σε εκείνη τη μικρασιατική περιπέτεια να έχουμε μόνο στον ιστορικό πόντο 353.000 θύματα. Ήτανε πάντα φοβική, θα έλεγα, ήταν πάντα φοβικό το ελληνικό κοινοβούλιο και στηρίζομαι σε ορισμένες πηγές που θα αναγκαστώ να αιτιολογήσω γιατί υπάρχει αυτή η φοβική πολιτική του ελληνικού κοινοβουλίου. 1924, ο πρόσφυγας θρακιώτικης καταγωγής βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο Φύλακρος, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο καταγγέλει την ελληνική αστυνομία γιατί στη Μητρόπολη της Αθήνας δεν άφηνα να γίνει το μνημόσυνο για τους νεκρούς της μικρασιατικής καταστροφής. Προσέξτε, είμαστε ένα χρόνο μετά εκείνο το άγριο παζάρι της συνθήκης της Λοζάνης, που σήμερα έρχεται ο Ερντογάν και θέλει, εμείς ως ηττημένοι το υπογράψαμε, και όταν υπογράφεις κάτι ως ηττημένος είναι πάντα δεν κερδίζεις ποτέ.
Και έρχεται μετά από 100 χρόνια γιατί βλέπει. Τώρα σου λέει: μπορώ να κερδίσω κι άλλα. Να την αναθεωρήσουμε εκείνη. Δεν αφήσανε να γίνει το μνημόσυνο και ο ίδιος μέσα από τον λόγο του μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο καταγγέλει και διαβάζω ένα απόσπασμα. Όταν κατ' επανάληψη ζητήσαμε να επιτελέσουμε μνημόσυνο εν Αθήνες υπέρ των εν Τουρκία, υπέρ της πίστεως και πατρίδος πεσόντων και διαφοροτρόπως εξαφανιστέν των πατέρων και αδελφών ημών, δεν μας έδιδε το η άδεια να γίνει το μνημόσυνο εκείνο. Και δια τι νομίζετε? Δια να μη θυγεί η ευαισθησία των Τούρκων. Και όταν το μνημόσυνο επιτέλους επετελέστη, εισόρμησαν εις το ναό τα όργανα της τάξεως και αφού ανέτρεψαν το δίσκο των κολύβων και έσχισαν τη Βυζαντινή σημαία και κατεπάτησαν τον στέφαν των προσφύγων και λυτρώτων, μας οδήγησε με τα σξυπολόχαση συνειρκτή, διότι πολιτικοί δίθεν λόγοι δεν επετρέποντο και σας ομολογώ ότι ο επιμνημόσυνος εκείνος λόγος δεν είναι το πολιτικός. Διότι πώς θα ετορμόμε να δείξουμε τόσο πολύ επικίνδυνα πράγματα. Και ομιλούντες διεκόπημεν κατ' επανάληψη και εις ποιον σημείων, ακούσατε το τραγικό αυτό σημείο, ελέγομεν, ασχίσει εις τεμάχια το έθνος τα εθνικά του σύμβολα, ας τεμαχίσει εις λωρίδας η εκκλησία τα ιερά τσάφια, ή να επιδέσει τα σπληγάς των σκλάβων, εάν εννοείται απέμειναν τιούτη. Αυτό ήταν το επίμαχο σημείο του λόγου, το οποίο θεωρήθηκε επικίνδυνο και πολιτικός επισφαλές. Έχουμε σε λίγες μέρες την εορτή της Παλιγγενεσίας. Μετά το 1923 τη Συνθήκη της Λοζάνης, λέμε ότι δεν έγινε καμία πολεμική σύραξη με την Τουρκία, αλλά ωστόσο από το 1923 ως σήμερα έχουμε υποστεί άπειρες ταπεινωτικές, θα έλεγα... Έχουμε πληρώσει άπειρες ταπεινωτικές ήττες. Η Συνθήκη της Λοζάνης και το άρθρο 14 μιλούσε για αμοιβαία ισότητα, αν δηλαδή οι Έλληνες που παραμείνανε στην Κωνσταντινούπολη υφίστατο είχαν προβλήματα από την τουρκική κυβέρνηση, θα μπορούσε μέσα στη λογική της αμοιβαιότητας να επιβάλλει αντίμετρα και η ελληνική. Ένα μόνο σας λέω. Οι πλούσιοι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ήμβρου και Τενέδου εξαφανίστηκαν, μείνανε 2.500. Σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους που ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι, φτωχοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά σήμερα έχουν και 3 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και είμαι περήφανος που δεν εφαρμόσαμε τα αντίμετρα, γιατί τότε δεν θα διαφέραμε από αυτούς που ηγούνται του τουρκικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, πιστεύαμε με την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και της Τουρκίας ταυτόχρονα το ίδιο διάστημα, ότι οι δύο χώρες είναι πλέον αδελφικές χώρες, είναι δύο συμμαχικές χώρες, που έχουν κοινούς στόχους και κοινούς εχθρούς. Έχουν τον αποπορά κίνδυνο την αριστερά, τους κομμουνιστές, τη Σοβιετική Ένωση, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γι' αυτό το 1954, 17 Μαρτίου του 1954, το Υπουργείο Παιδείας στέλνει εγκύκλιο στις επιθεωρήσεις και μας λέει να κάνουμε γαργάρα τη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Τι λέει το έγγραφο? Κατόπιν της υπαρήθμ 980 εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας που διαβιβάστηκε με το υπαρήθμ ΕΠΣΙΛΟΜΠΗ εμπιστευτικό πρωτόκολλο 20 κάθετος 13 του 54,
ομοίας του Μαρτίου του Γενικού Επιθεωρητού παραγγέλλομαι όπως κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου αποφευκτεί παν ότι αμέσως ή εμέσως θα γίνατο να θίξει την ευαισθησία του τουρκικού έθνους προς τον οποίο μας συνδέει πλέον ειλικρινής φιλία. Τα προπαρασκευάσαντα την 25η Μαρτίου γεγονότα ως και τα απορρεύσαντα εξ αυτής παρέχουν πλούσιον από θρησκευτικής, εθνικής, ηθικής, ανθρωπιστικής και πολιτιστικής απόψεως υλικών, το οποίο δίνεται να εξαίρουν οι ομιλητές χωρίς να υποθάλπουν συναισθήματα εχθροπαθίας και μίσους. Επί τη βάση της αυτής γενικής αρχής πρέπει να επιλέγονται και κατά τον εορτασμό χρησιμοποιούμενε ποιητικές, οραματικές και μουσικές συνθέσεις. Επουδενή λόγο επιτρέπεται η υπόθαλψη μίσους κατά του τουρκικού λαού, ως τη σήμερα προασπίζει τα πολιτιστικά ιδεώδη υπέρ των οποίων ο ελληνικός λαός αγωνίζεται. Αυτά λέμε, η εγκύκλιος αυτή στάθηκε εδώ στην Βέρεια στις 17 Μαρτίου 1954. Την υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής Βερίας, κάποιος Παναγιώτης Γκίκας. Και ένα χρόνο μετά έχουμε τα Σεπτεμβριανά, που σημαίνει την ληξιαρχική πράξη θανάτου των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ιούτου και Τενέδρου. Η συμμαχική χώρα, υποτίθεται, από την οποία δεν κινδυνεύαμε, δίνει το τελειωτικό χτύπημα. 9 κυβερνήσεις από το 1923 ως το 1928 που έρχεται ο Βενιζέλος ξανά στο προσκήνιο, βγαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό το διάστημα βρισκόταν στο Παρίσι και πετυχαίνει ένα σταλινικού τύπου, θα έλεγα, εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί τότε οι βασιλικές κυβερνήσεις δεν πήραν μέρος, με αποτέλεσμα να έχει στους 250 βουλευτές 228. Άρα δηλαδή, με ένα τέτοιο κοινοβούλιο αποφάσιζε και μπορούσε να πάρει όλα τα μέτρα που ήθελε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήθελε να ολοκληρωθεί ο κύκλος της αιματοχυσίας και ότι ήθελε με τον εχθρό που ο ίδιος είχε απέναντί του τον Μουσταφά Κεμάλ να δώσει ένα τέλος ώστε τα περισσότερα χρήματα να μην ξοδεύονται για εξοπλιστικά προγράμματα. Και ίσως ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε οπωσδήποτε την συμμαχία πλέον και την επίλυση των ελληνοτουρκικών θεμάτων που δεν μπόρεσε η συνθήκη της Λοζάνης να δώσει. Και έτσι μπαίνουμε από το 29 ως το 31, έχουμε τις διαπραγματεύσεις εκείνου του ελληνοτουρκικού σύμφωνου φιλίας, που ήταν επίσης μια ταπεινωτική ήττα. Και ήταν ταπεινωτική ήττα όχι μόνο μέσα από την απόφαση εκείνη, αλλά θα δείτε ότι η αντιπροσωπεία η τουρκική ήταν προκαλούσε πάντοτε. Στις 26 Νοεμβρίου του 1929 η αθηναϊκή εφημερίδα Εμπρός έχει πρωτοσέλιδο θέμα. Οι Τούρκοι διαμαρτύρονται ζωηρός δια τα μνημόσυνα του Χρυσοστόμου, δυσχεραίνουν τα συνεννοήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Τον Μητροπολίτη Σμύρνης τον εγδάρανε ζωντανό. Τον εγδάρανε ζωντανό. Και εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον μνημόσυνο για αυτόν τον εθνομάρτυρα της ελληνικής ιστορίας, διότι όταν κάνουμε τέτοια μνημόσυνα αυτά δεν συμβάλλουν στη σύσφυξη των δύο χωρών. Καταλαβαίνετε πώς μας προκαλούν οι τουρκικές εφημερίδες, αλλά δεν είναι μόνο οι τουρκικές εφημερίδες, είναι όλος ο μηχανισμός αυτός που έχει αυτές τις θέσεις. Ο Ενεπεκίδης είναι ο καθηγητής που ουσιαστικά, θα έλεγα,
πρώτος ασχολήθηκε με το θέμα της γενοκτονίας, διότι το 1958 ήδη είχε κάνει μία διάλεξη το ολοκαύτωμα του ποντιακού ελληνισμού στους αρχοναύτες της Αθήνας και εκείνη η διάλεξη που δημοσιεύτηκε για μένα ήταν, ας πούμε, θα έλεγα, το πρόσφορο που χρειαζόμουν για να προχωρήσω. Όταν έκανα την διατριβή μου στη Γερμανία, στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας που μελετούσα, βρίσκα πάρα πολλά έγγραφα που μιλούσαν για τις σφαγές των Ελλήνων. Είχε έρθει στην Παναγία σου Ελλά ο Ενδεκίδης και το λέω, δάσκαλε, βλέπω αυτά και αυτά που διάβασα και στο άρθρο. Μου λέει, ετοιμάζω ένα βιβλίο και πρόσεξε, μην πας να τα πεις στον καθηγητή σου, γιατί μπορεί να θυμώσει να είναι κανένας Γερμανός τίποτα και να πει, εμείς τον ταΐζουμε, τον κάνουμε εδώ σπουδές δωρεάν, το ένα το άλλο, και έρχεται να μας πει ότι είμαστε και υπεύθυνοι για τη σφαγή και την δολοφονία των δικών του συμπατριωτών. Γι' αυτό με πολύ έτσι προσοχή, όταν κάθε εβδομάδα είχαμε το κολόκιο και συναντιόμουν με τον καθηγητή μου, μια μέρα το λέω, δάσκαλε, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Βρίσκω και κάποια άλλα έγγραφα που εδώ βλέπω, ας πούμε, ότι έγινε αληθινή γενοκτονία στον Πόντο. Τι λέτε εσείς? Και η απάντηση του Τσέντε, του μεγάλου ιστορικού, του Γερμανού, ήτανε με τη λέξη Mitbeteiligung, που σημαίνει συνσυμμετοχή. Τι λες, παιδί μου, εδώ όχι μόνο έγινε γενοκτονία, αλλά εδώ είναι και η δική μας συμμετοχή. Η συμμετοχή της Γερμανίας στο έγκλημα της γενοκτονίας. Και μου είπε, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα. Το άλλο είναι ιστορικό, γιατί αναφέρεται στους κρυπτοχριστιανούς και παλιά. Όμως αυτό είναι επίκαιρο, μην το αφήσεις. Αυτή ήταν η συμβουλή του καθηγητή μου. Και τον οποίο και αυτό εκτιμώ και πολλές φορές τον θυμάμαι και λέω ότι και ένα κερί για αυτόν τον άνθρωπο που με στήριξε στην πιο κρίσιμη στιγμή που όταν ήρθα πλέον στην Ελλάδα είπα αυτός θα είναι ο δικός μου αγώνας. Το λέω αυτό γιατί φέτος στις 19 Μαΐου στην Στουτκάρδη θα ηγείται της διαδήλωσης των Ελλήνων εκεί που ξεκίνησε από μια λαμπρή οικογένεια, τον Κώστα και την Ελένη Σιδηροπούλου και μετά ήρθανε και τα Ποντιακά Σωματεία και η Ομοσπονδία και συμμετέχει τώρα. Φέτος πρωτοπόρος θα είναι ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων που δεν είναι άλλος από τον Τούρκο Τζεμ Εσδεμίρ. Ο Τζεμ Εσδεμίρ στην Βάτιβ Ντεβέργη είναι το πρώτο κόμμα η Πράσινη και συμμετέχει στον αγώνα μας για τη διεθνή αναγνώριση. Ο Τζεμ Εσδεμίρ ήταν και στο συνέδριο που κάναμε στο Βερολίνο για τη γενοκτονία. Πήρε το βιβλίο και τις πηγές, το βιβλίο της γενοκτονίας που βγήκε στα γερμανικά και έκανε θαύματα εκεί το βιβλίο, όπως και το βιβλίο στα αγγλικά στην Αμερική. Και αυτές είναι οι νίκες οι μεγάλες, ότι έχουμε πλέον στο εξωτερικό, πάμε μπροστά. Εδώ το ελληνικό κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτε και δεν θα κάνει τίποτε ό,τι κάνουμε μόνοι μας φέτος την 19η Μαΐου. Είμαι ιστορικός. Έμαθα να μιλώ την γλώσσα της ιστορικής αλήθειας. Δεν κρύβομαι. Γι' αυτό μερικές φορές ίσως να πληγώνω κάποιους με κάποιες τεκμηριωμένες πηγές μου, αλλά δεν είμαι εδώ να ομορφαίνω τα λόγια της εισήγησής μου. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα που έχει γράψει ο Ενιπεκίδης. Γιατί αυτή η πολιτική της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία? Τι λέει ο ίδιος? Όταν το 1958-59
καθώς πραγματοποιούσα την έρευνα στα επίσημα αυστριακά αρχεία που μόλις είχαν παραδοθεί στους ερευνητές και είχα συναντήσει πλήθος εγγράφων που αφορούσαν τις βιοπραγίες κατά του ελληνικού πληθυσμού, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Kurt Waldheim, και αργότερα Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Πρόεδρος της Αυστρίας, με ενημέρωσε ότι δύο επιφανείς Έλληνες πολιτικοί με παρέμβασή τους ζητούσαν την απαγόρευση της έρευνας. Αυτή, το αποκαλύπτω τώρα, ήταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ και ο Παναγιώτης Πιπινέλης. Το σκεπτικό ήταν ότι η δημοσίευση αυτών των στοιχείων στην Ελλάδα θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καταλαβαίνετε γιατί έχουμε αυτή την πολιτική ως τις μέρες μας. 1915 με τιμά το Αρμενικό Κοινοβούλιο, γιατί ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Σαρμαζάν, είναι ποντιακής καταγωγής, μόλις διάβασε το βιβλίο μου στα ρωσικά, θέλησε να με τιμήσει και έτσι πήγα στην Αρμενία. Πήγα όμως για έναν πρόσθετο λόγο, γιατί ήθελα να δω το έγγραφο και το τηλεγράφημα που έστειλε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας. Ποιο είναι αυτό το τηλεγράφημα? Στο συνέδριο για τη γενοκτονία που έγινε στη Μόσχα από τον πρόεδρο της Βουλής του Πούτιν και στο οποίο συμμετείχα, ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος, κάνει επερώτηση σε έναν καθηγητή Αρμένιο γιατί ενώ η Ελλάδα αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, εσείς δεν αναγνωρίζετε τη γενοκτονία που έγινε σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου? Και η οποία απάντηση του καθηγητή, που ήταν διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου της Αρμενίας, του Ερυβάν, είπε: «Εμείς θέλαμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά πήραμε τηλεγράφημα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου, να μην αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία». Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εδώ δεν ήρθα για να πω τις μισές αλήθειες, αλλά βλέπετε ότι σας λέω τι έγινε στον Πόντο. Το τι έγινε στον Πόντο. Η εφημερίδα του Εθνομάρτυρα, του Νίκου του Καπετανίδη, ο κορυφαίος δημοσιογράφος και εκδότης, που έβγαζε την εφημερίδα Εποχή. Στην Τραπεζούντα πηγαίνει αυτή η εφημερίδα. 3η 20 Νοεμβρίου 1918. Ρίζε, καημένο ρίζε. Είναι η καταγωγή του Ερντογάν από ένα χωριό της Ριζούντας, στην Ποταμιά. Ένας ελληνισμός που έσβησε από 2.000 μόνο 5 ερείπια και καπνή. Και πράγματι από την Ριζούντα, αναζητώντας εδώ τους πρόσφυγες της Ριζούντας, προσπαθώ να τους βρω και δεν τους βρίσκω πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά είπε προχθές μια αλήθεια σε κάποια παιδιά που τον ρώτησαν: «Αυτοί εδώ που μιλάνε ποντιακά τι είναι?» Και λέει: «Ότι δεν είναι Τούρκοι». Και είναι πολύ μεγάλη ιστορική αλήθεια. Τουλάχιστον δεν μπορούν πλέον τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, να τους διεκδικήσουν. Και παίζεται ένα πολύ, θα έλεγα, τα επόμενα χρόνια, αν είχαμε καλούς διπλωμάτες και αν το Υπουργείο Εξωτερικών μας βοηθούσε, εμείς έχουμε πηγές ακλόνητες που θα μπορούσαμε να συμβουλεύουμε. Τι γίνεται με τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους που μείνανε για πάντα εκεί, αφού η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση μόνο τη θρησκεία και δεν μπόρεσαν αυτοί να έρθουν στην Ελλάδα? Που το Πατριαρχείο το 1913 τους έχει καταγραμμένους ως ελληνόφωνους μουσουλμόνους με ρωμαϊκή καταγωγή. Δηλαδή τους εντάσσει μέσα στους Έλληνες που βία αλλαξοποίησαν, αλλά που ήδη λένε ότι είναι Ρωμοί. Μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα είναι ο Ταμέρ Τσιλιγκύρ, τον οποίο θα έχουμε το Μάιο εδώ,
όπως και ο Γιαλαλή που κατόρθωσε μετά από φυλακίσεις να περάσει το ποτάμι και να έρθει πλέον εδώ, γιατί στην Τουρκία δεν είχε μέλλον και βρίσκεται αυτό το διάστημα εδώ. Στον Διαρμπακίρ, ο δήμαρχος της πόλης, έκανε το μνημείο της γενοκτονίας των λαών, των γηγενών λαών της περιοχής του, γιατί δεν ήταν μόνο οι Κούρδοι. Και στο μνημείο αυτό έγραψε σε 6 γλώσσες, κουρδικά, τουρκικά, αγγλικά, αρμενικά, αραμαϊκά και αραβικά, την φράση, την πρόταση «Μοιραστήκαμε τους πόνους για να μην τους ξαναζήσουμε». Και πήγε ένας ποντιόφωνος μουσουλμάνος με ρωμαϊκή συνείδηση και καταγωγή και λέει στον δήμαρχο, «Δήμαρχε, ο πρώτος λαός που ήταν εδώ με τους καρδούς του ξενοφόντα ήταν οι Έλληνες και είναι λάθος να μην υπάρχει και στη δική τους γλώσσα το μήνυμα αυτό της γενοκτονίας». Και ο ίδιος ο δήμαρχος το κατάλαβε και είπε να γραφεί και στην γλώσσα αυτή το ίδιο κομμάτι και έτσι στο μνημείο αυτό υπήρχε, δεν ξέρω αν τώρα το γκρεμίσανε, «Μοιρέσταμε τα πόνια μου για να μην αλωμία ζούματα». Γράφτηκε έτσι στο μνημείο αυτό και είναι εκεί που σήμερα οι λαοί, θα έλεγα, της περιοχής, όχι μόνο του Ανατολικού, της Ανατολικής Μικράς Ασίας, αλλά σε όλη τη Μικρασία, υπάρχουν 47 εθνότητες διαφορετικές που με αυτή την ακραία πολιτική του κεμαλισμού από τους φανατικούς αλλά και του φανατική ισλαμική πολιτική του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν είναι μακριά η άνοιξη των λαών που θα μπορέσουν να βρουν τη δικαίωσή τους. Είτε Τσερκέζοι λέγονται, Τσερκέζοι, οι Κυρκάσοι, που είναι ένας λαός που το 1861 διώκεται από την Ρωσία την ομόθρησκη και φτάνουν για πρώτη φορά το 1861 από τον Ανατολικό Πόντο ως τη Λάρισα. Ως τη Λάρισα. Η διατριβή της Φίκα, της συναδέλφου μου, είναι για την εγκατάσταση των Τσερκέζων στη Λάρισα που εξαφανίστηκαν γιατί ένας καυκάσιος λαός που ζούσε στα βουνά σε 2.000 υψόμετρα δεν μπορεί να ζήσει στη Λάρισα και έτσι ή γυρίσανε πίσω ή περισσότερο εξαφανίστηκαν. Στην περιοχή μας είχαμε στο νέο πρόδρομο και στην Αγία Τριάδα τους Τσερκέζους. Είναι οι Τσερκέζοι που το 1938 φύγανε, ήταν αυτοί που πολέμησαν, ο Τσερκέζετε πολέμησε μαζί με τον Βενιζέλο, τον Μουσταφά Κεμάλ. Οι Τσερκέζοι. Και επειδή καταδικάστηκαν σε θάνατο, αναγκάστηκε η Ελλάδα να αποδεχθεί τους Τσερκέζους και να κατασταθούν και αυτοί στην Ελλάδα το 1923. Και μόνο μετά το θάνατο του Κεμάλ, επειδή τους επέτρεψαν πλέον να ξαναεπιστρέψουν πίσω, γυρίσαν οι περισσότεροι, αλλά τα υπολείμματα των Τσερκέζων υπάρχουν ακόμη εδώ. Και είναι το ευχάριστο ότι σήμερα, σας λέω, στην Τουρκία, χάρη στο Facebook, σε όλα αυτά τα μέσα της κοινής επαφής που μπορούμε να έχουμε, είναι μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να φτάσει η πληροφορία του τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται εκεί. Και δεν σας κρύβω ότι στην περιοχή της Σινόπης υπάρχει ένα έγγραφο του μεγάλου Μητροπολίτη Αμασίας, του Γερμανού Καραβαγγέλη, που εμείς τον ξέρουμε κυρίως ως Μακεδονομάχος στην Καστοριά. Αλλά από το 1908 πλέον φεύγει από την Καστοριά και γίνεται Μητροπολίτης Αμασίας, Αμισού και Αμασίας, και ανήκει σε αυτήν την περιοχή, στην εκκλησιαστική περιοχή του και η περιοχή της Σινόπης. Και τι γίνεται με τις σφαγές του 1917, αναγκάζονται δύο χωριά, το Γιοκαπίκιο και η Σέρνα,
να αλλαξοπιστήσουν φαινομενικά για να περάσει η μπόρα, γιατί βλέπαν ότι όλα τα χωριά που οδηγούνται στην εξορία, η επιστροφή δεν υπάρχει, γιατί δεν γυρίζει κανένας ζωντανός, και λένε ας αλλαξοπιστήσουμε με την πρώτη ευκαιρία, μόλις κατασταλάξει αυτή η οργή, να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην δική μας θρησκεία. Κάτι που επειδή έγινε η ανταλλαγή με βάση μόνο τη θρησκεία δεν μπόρεσαν. Ωστόσο, νοπεί η μνήμη μέσα στους κατοίκους ότι είναι χριστιανοί και Ρωμοί, και ένα εγγονάκι αυτών των ελληνόφωνων και ποντιόφωνων κατοίκων της περιοχής πήγε ακριβώς σε ένα μοναστήρι που υπήρχε στην Ινέπολη και φύτεψε 353 δέντρα σε σχήμα σταυρού, που είναι για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας. Δέστε την τόλμη που έχουν κάποιοι από τους δικούς μας εκεί, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε μια άλλη, θα έλεγα, πολιτική. Η πολυθεματική έκθεση που έκανα και πέρσι στην Θεσσαλονίκη, την οποία έκανα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά την είχα μεταφράσει και στα ρώσικα και πήγε και στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Η ίδια έκθεση μεταφράστηκε και στα αμερικάνικα και βρίσκεται σήμερα στο Σικάγο. Τώρα θέλουν και η Ομοσπονδία της Γερμανίας να κάνουμε, να μεταφράσουμε την πολυθεματική έκθεση στα γερμανικά, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί η έκθεση από πόλη σε πόλη, γιατί στην τουλάχιστον στη Γερμανία έχουμε χιλιάδες Έλληνες. Όταν αυτή η έκθεση ήταν στο Σότσι, εκεί που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο Τούρκος πρόξενος, ο Ντεχά Ερμπεκ, έστειλε μία επιστολή στον αναπληρωτή του επικεφαλής της διοίκησης της πόλης του Σότσι, στον Στρόγεφ, και του λέει ότι αυτού του είδους οι εκθέσεις δεν συμβάλλουν με θέμα όντως δικαίωμα στη μνήμη, δεν ξεχνώ, δεν συμβάλλουν στην σύσφυξη των αδελφικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Η απάντηση όμως του πρόξενου, του επικεφαλής του Στρόγεφ, ήταν ότι εμείς σεβόμαστε την ιστορία των λαών και με βάση τις πηγές στεκόμαστε σε αυτές τις πηγές και δεν λέμε τίποτε παραπάνω. Ένα βιβλίο που εξαντλήθηκε και βγαίνει σε λίγες μέρες είναι και η 19η Μαΐου, εκείθεν και εντεύθεν του Αιγαίου. Είναι ένα βιβλίο που το έκανα μαζί με έναν παλιό μου φοιτητή, τουρκομαθή, διότι ήταν από μια τουρκόφωνη οικογένεια, αλλά ένα εξαιρετικό παιδί που συνέχισε τις σπουδές του και μάθε πολύ καλά τουρκικά. Εγώ όλο αυτό το διάστημα και με ανθρώπους που έχω στην Τουρκία, κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο για τον Πόντο, είτε μέσω Γερμανίας είτε κατευθείαν στην Ελλάδα, μου έρχεται, και έτσι αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 400 βιβλία που αναφέρονται στο ποντιακό ζήτημα ή στην ιστορία των Ελλήνων του Πόντου στα τουρκικά. Πολλά από αυτά τα βιβλία υπάρχουν, πάνω από 90 υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο μέσα με τη φωτογραφία τους, έτσι. Και για τον Τοπάλουσμαν υπάρχουν πάνω από 25 βιβλία. Όπως και το Πόντος Μεσελεσί, το ποντιακό ζήτημα, υπάρχουν άπειρα βιβλία που προσπαθούν οι Τούρκοι να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν στον Πόντο, γιατί εκεί ξέρουν ότι δεν έχουν καμία δικαιολογία. Ποια διαφορά υπάρχει με την περιοχή της Σμύρνης και γενικά την περιοχή της Ιωνίας? Ότι έχουμε στην πρώτη φάση τους διωγμούς των Ελλήνων του 14. Σαφώς και φτάνουμε στα όρια, θα έλεγα, της γενοκτονίας οι διωγμοί. Όμως το 19, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ξεκινά μαζί με τους συνεργάτες του να πάει να επιβάλλει την τάξη στους Τούρκους τσέντες, με αυτή την εντολή ξεκίνησε για να πάει στον Πόντο, να επιβάλλει την τάξη στους τσέντες του Τοπάλουσμαν και των άλλων τσέντικων ομάδων που σφάζουν και ρημάζουν και λαϊλατούν και δολοφονούν τους Έλληνες.
Αυτή ήταν η εντολή που πήρε από την ύπατη αρμοστία της Βρετανίας και της Γαλλίας, αλλά και από τον εγκάθετο Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτός πήγε και οργάνωσε σε μια περιοχή όπου οι Έλληνες από 18 ετών έως 45 βρίσκονται είτε στο Οθωμανικό στρατό, γιατί είναι Οθωμανοί πολίτες, ή όσοι λιποτάκτες βρίσκονται στα βουνά, οι πολλοί έχουν φύγει στην ομόθρηση Ρωσία, που τώρα βρίσκεται και είναι εμφυλιοκρατούμενη και εκείνη η περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι ενώ η εντολή ήταν να επιβάλλει την τάξη, αυτός πάει και οργανώνει τις τσέτικες ομάδες και διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Υπάρχουν πάνω από 150 βιβλία σχολικά, διότι στην Τουρκία δεν υπάρχει ένα ποντιακό βιβλίο, δεν υπάρχει ένα σχολικό βιβλίο. Υπάρχουν πολλά βιβλία με διαφορετικούς συγγραφείς, έχουν ένα σκελετό κοινό, αλλά ο καθένας μπορεί να γράψει με βάση αυτό το σκελετό διαφορετικά κείμενα. Σε ένα από τα σχολικά βιβλία του διαβάζουμε. Είναι μία φωτοτυπή αυτού του σχολικού βιβλίου και η πρώτη άσκηση λέει: «Ο Ατατούρκ στις 15 Μαΐου επιβάστηκε στο καράβι Μπάντιρμα, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε στη Σαμψούντα μετά από 4 μέρες». Πόσες Μαΐου έφτασε ο Ατατούρκ στη Σαμψούντα? Προσέξτε, είναι σήμερα λέμε διαθεματική, εδώ οι εκπαιδευτικοί μπορεί να με βοηθήσουν. Πώς μπορούμε, δηλαδή, από τα μαθηματικά να περάσουμε στην ιστορία ή στη λογοτεχνία? Και εδώ βλέπουμε 15 Μαΐου και χρειάστηκε 4 μέρες. Άρα έχουμε εδώ ένα πρόβλημα πρόσθεσης. 15 και 4, 19. Άρα το σημαντικό ποιο είναι, να σταθούμε στην 19η Μαΐου. Και η 19η Μαΐου, αν θα δείτε πώς γιορτάζεται στην Τουρκία, φτάνει να σας πω ότι το 2012 υπήρχε μία σημαία η οποία ήταν περίπου 12.000 μέτρα και την οποία κρατούσαν όλοι οι μαθητές στην παρέλαση μπροστά τους, από τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και τις άλλες επίσημες αρχές. Για να δείτε τι σημασία δίνουν, και μάλιστα αυτή τη μέρα πάντα λένε ότι έρχονται και στο τουρκικό προξενείο και παίρνουν λίγο χώμα για να μπορούν να μαζί με την σημαία, την αιματοβαμμένη σημαία, για να μπορέσουν να μιλήσουν για τον ρόλο του και τον σωτήρα Μουσταφά Κεμάλ, τον ρόλο που έπαιξε ως αρχηγός, γιατί ουσιαστικά ο Σουλτάνος, ο εγκάθετος, μετά την ανακοχή του Μούτρου, υπέγραψε την ταπεινωτική συνθήκη και την συμφωνία και μάλιστα έπρεπε να γίνει και ο αφοπλισμός του τουρκικού στρατού, κάτι που δεν έγινε, και με τα όπλα αυτά ο Κεμάλ, αλλά κυρίως αργότερα με τα όπλα που πήρε από την Ρωσία, πράγματι κατόρθωσε να πετύχει το στόχο του και να μας ρίξει, όπως είπε προχθές, στην θάλασσα και να είναι περήφανος γι' αυτό το ανδραγάθημά τους. Μας έριξε στη θάλασσα. Έτσι, η ελληνική πολιτεία από τότε ως τώρα δεν ήταν ποτέ βοηθός στο ποντιακό σύστημα. Και δεν ήταν μόνο ότι δεν μας βοήθησαν, αλλά η μεγάλη ευθύνη της αλλαγής της πολιτικής των Μπολσεβίκων σε βάρος του μικρασιατικού ελληνισμού οφείλεται στη στάση της πολιτικής του Ελευθέρη Βενιζέλου, ο οποίος εκείνη την περίοδο είναι, θα έλεγα, πιστός υπάκουος της γαλλικής πολιτικής. Οι Γάλλοι, επειδή ως σύμμαχοι
της τσαρικής Ρωσίας, του Τσάρου, και οι Βρετανοί με την Αντάντ. Είχαν οι Γάλλοι επενδύσει δισεκατομμύρια χρήματα στο βόρειο Εύξηνο Πόντο. Αυτά τα αριστουργήματα υπάρχουν σήμερα στην Κρυμαία. Όποιοι επισκεφτήκατε την Κρυμαία, γιατί πράγματι είναι πανέμορφη η Κρυμαία, όλα αυτά τα κτίρια τα φτιάξαν οι Γάλλοι. Και όπως οι Ιάπωνες κάναν τις γέφυρες σήμερα στην Τουρκία, και αυτές οι γέφυρες ποτέ θα γίνονταν με τουρκικά χρήματα, αλλά μετά από 25 χρόνια όλες αυτές οι γέφυρες μετά κρατικοποιούνται και ανήκουν πλέον στο τουρκικό δημόσιο και θησαυρίζει πλέον το τουρκικό δημόσιο. Έτσι οι Γάλλοι τότε είχαν επενδύσει τα χρήματά τους για τον τουρισμό στην περιοχή αυτή. Και επειδή ήρθαν οι Μπολσεβίκοι και είπαν ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε τα χρέη των τσαρικών, οι Γάλλοι θυμήθηκαν ότι οι Έλληνες το 1917 πολέμησαν ηρωικά στα Δαρδανέλια, όταν για 4 χρόνια πολεμούσαν και δεν μπορούσαν να πετύχουν την συντριβή των Τούρκων και των δύο πολεμικών πλοίων, το Μπρέσλο και το Γκέμπεν, που πήρανε από τους Γερμανούς. Και θυμήθηκαν τους Έλληνες και μας πρότειναν να πάμε να πολεμήσουμε στη Ρωσία, στο πλευρό τους, με στόχο να έχουμε μετά κάποια ωφέλη στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Στη Ρωσία το 1917 που έγινε ένα συνέδριο, είχαμε 750.000 Έλληνες. Είναι όλος ο ελληνισμός, ο οποίος έχει και όλη την οικονομία στο βόρειο Εύξηνο Πόντο στα χέρια του. Φτάνει να σας πω ότι στα 5 πλοία, δεν είναι 5, μπορεί να ήταν 500, αλλά τα 5.000, στα 5 πλοία τα 3 ήταν Ελλήνων. Που σημαίνει ότι η οικονομία στο βόρειο Εύξηνο Πόντο στα παράλια είναι στα χέρια των Ελλήνων. Ο Μαρασλής είναι 16 χρόνια δήμαρχος της Οδυσσού. Ο κεντρικότερος δρόμος και σήμερα στην Οδυσσό είναι η Γκρετζέσκα-Γιοούλιτσα, οδός Ελλήνων. Όπως και στο Ταϊγάνιο, ο δρόμος που οδηγεί στο σπίτι του Τσέχοφ είναι η Γκρετζέσκα-Γιοούλιτσα. Ο Τσέχοφ πήγαινε σε ελληνικό σχολείο. Και εμείς, σε αυτή τη χώρα που φιλοξενηθήκαμε όταν αντιμετωπίζαμε προβλήματα από τα απέτυχα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εμείς στείλαμε 23.300 Έλληνες στρατιώτες που πολεμούσαν τους Ρώσους, Ρώσοι τους Ρώσους. Δεν είναι η υποχρέωσή μας όπως έγινε στην Κορέα, όπου εκεί οι νατοϊκές μας, θα λέγαμε, υποχρεώσεις μας ανάγκαζαν να στείλουμε στρατό στην Κορέα. Γιατί στην Κορέα δεν συνορεύουμε και δεν είχαμε Έλληνες. Εδώ όμως όλος αυτός ο ελληνισμός θεωρήθηκε αμφίβολης νομιμοφροσύνης και υπάρχουν έγγραφα, έχω στα αρχεία μου τα έγγραφα, που μας ειδοποιούσαν οι κομμουνιστικές οργανώσεις της Οδυσσό και του Νοβοροσίσκ, που μας έλεγαν ότι αν η Ελλάδα αναγνωρίσει την Επανάσταση των Πολσεβίκων, αυτά είναι του 17 έγγραφα, οι Ρώσοι μπορούν να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας για την ανεξάρτητη δημοκρατία του Πόντου. Και εμείς το μόνο που κάναμε είναι να υπακούσουμε στις εντολές των Γάλλων, με αποτέλεσμα το 21 ο Μουστακιάου Φάκεμαλ, και είναι ο 14ος τόμος του βιβλίου μου της γενοκτονίας, είναι 14 τόμοι πρώτη δουλειά. Ο 14ος τόμος είναι τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και το προσωπικό αρχείο του Λένιν, που δείχνει εκεί μέσα ξεκάθαρα πόσα εκατομμύρια σε χρυσάφι πήρε ο Κεμάλ και τι οπλισμό. Αυτός ο οπλισμός μας οδήγησε στην θάλασσα της Σμύρνης. Αυτές τις ευθύνες δεν θα τις διαβάσουμε σε κανένα σχολικό βιβλίο. Και γι' αυτό αφαιρέθηκε και όλο αυτό το κεφαλαίο το δικό μου από το σχολικό βιβλίο, γιατί πλέον έχουμε μια άλλη πολιτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Ευτυχώς όμως υπάρχει ένα ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας και των εξυγχρονιστών, που είναι
η απόφαση του Adam Jones, που ήταν, είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών και είναι το ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων Ερευνητών Γενοκτονίας, το οποίο το 2017 αναγνώρισε με ένα ποσοστό περίπου 80% την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η πρότασή τους ήταν να έχουμε περισσότερες πηγές στα αγγλικά. Αυτός ήταν ο λόγος που προχώρησα και τη μετάφραση με δικά μου έξοδα στα αγγλικά για να βγει ένα τέτοιο βιβλίο. Οι πιο συγκλονιστικές πηγές και βγήκε τώρα ένα κοινό βιβλίο από πολλούς συναδέλφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο έχω και ένα άρθρο εγώ, «Ο ρόλος της Γερμανίας στο έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», που μέσα από τις γερμανικές πηγές προσπαθώ και πιστεύω ότι αποδεικνύω ότι ήταν γενοκτονία ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε εκείνη την περίοδο η αυτοκρατορία της Γερμανίας. Και το ευχάριστο είναι ότι αυτό το επιβεβαιώσε ο προηγούμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ο Γιοάχιμ Γκάουκ, το 2015, όταν συμμετείχε ως επίσημος ομιλητής στο Βερολίνο στο συνέδριο για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εκεί μίλησε ότι δυστυχώς η χώρα μας συμμετείχε στο έγκλημα της γενοκτονίας όχι μόνο των Αρμενίων αλλά και των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων και χρησιμοποίησε μία πηγή από τις πολλές που είχε και λέει το επιβεβαιώνει το έγγραφο που θα σας αναφέρω. Και είναι ένα έγγραφο του 1915 που ο πρέσβης της Γερμανίας στέλνει τηλεγράφημα στη Γερμανία και λέει ότι έχουν μαζέψει όλους τους Αρμένιους και τους οδηγούν, λέει, σε περιοχές όπου τους δολοφονούν όλους. Εμείς τι στάση θα κρατήσουμε? Και η απάντηση του Χόλμπεκ, που ήταν τότε, θα λέγαμε, ο πρωθυπουργός της Γερμανίας είναι: είμαστε στην καρδιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε απόλυτη ανάγκη το πλούσιο υπέδαφος και το έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές των Αρμενίων, αλλά μας ενδιαφέρει η στέρεη συμμαχία μας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επιβεβαιώνοντας αυτό το έγγραφο λέει, αυτό είναι έγκλημα γενοκτονίας. Συμμετείχαμε ενεργά και εμείς και πράγματι υπάρχουν άπειρες πηγές που το επιβεβαιώνουν, όπως παράδειγμα το Ιούλιο του 1916 ο πρόξενος της Αμισού, ο Γερμανός ο Κίκχοφ, λέει «Από αξιόπιστες πηγές ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίσσον από τις αρρώστιες και την πείνα». Είναι μία πηγή που αυτό το πράγμα αργότερα ο Ενεπεκίδης το αποκαλεί Auschwitz en Roy. Τι σημαίνει Auschwitz en Roy? Ξέρουμε ότι όσοι Γερμανοί οδηγήθηκαν στο Auschwitz, μετά από λίγες ώρες δεν υπήρχαν στη ζωή, είτε στους φούρνους ή με άλλα μέσα. Αυτό που περάσαν οι Έλληνες του Πόντου ήταν ένα Auschwitz, αλλά ήταν ένα Auschwitz εν κινήσει. Ο στόχος τους ήταν να μην μείνει κανένας ζωντανός. Απλώς δεν χρησιμοποίησαν τα ίδια μέτρα, γιατί το παράδειγμα με τους Αρμένιους που τους φάζανε αμέσως, αυτό είχε εξοργήσει την διεθνή κοινή γνώμη και θέλανε να εφαρμόσουν πλέον τη μέθοδο της λευκής φαγής, ότι εμείς δεν θα τους δολοφονήσουμε, αλλά για λόγους στρατηγικούς πρέπει να τους στείλουμε εξορία. Τώρα αν πεθαίνουν στον δρόμο της εξορίας, δεν φταίνει, ευθυνόμαστε εμείς. Και αυτό το πράγμα είναι το Auschwitz en Roy, γιατί ξεκινούσαν από μια περιοχή, τους οδηγούσαν σε μια συγκεκριμένη. Όσοι ακόμη αντέχανε, συνέχισαν. Και φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα της Τρίπολης του Πόντου.
Η Τρίπολη του Πόντου μαζί με τα 13 χωριά είχε έναν πληθυσμό περίπου 13.000 Έλληνες και είναι από τις πιο όμορφες περιοχές η Τρίπολη του Πόντου, μια αμφιθεατρική παραλιακή πόλη. Είναι η πόλη που συνορεύει, θα έλεγα, είναι, χωρίζει τον Ανατολικό με τον Δυτικό Πόντο και τον Απρίλιο του 1916 ο Τσαρικός στρατός ως συμμαχικός στρατός της Αντάντ προσπαθεί και φτάνει ως την Τραπεζούντα και καταλαμβάνει τον Ανατολικό Πόντο. Και έτσι ο Ανατολικός Πόντος είναι για δύο χρόνια ελεύθερος κάτω από την θα λέγαμε ρωσική κατοχή, αλλά υπάρχει αρμονική ειρηνική συνύπαρξη Ελλήνων, Μουσουλμάνων και του Ρωσικού στρατού που εκεί δεν συμβαίνει τίποτα. Σε αντίθεση με τον Δυτικό που οι τσέτικες ομάδες του το πάλωσμα και των άλλων σφάζουν, ρημάζουν, συνεχίζουν. Οι Νεότουρκοι αποφασίζουν τώρα να εξορίσουν τους κατοίκους που συνορεύουν με το Ρωσικό στρατό, δηλαδή αυτοί που είναι στην περιοχή της Τρίπολης κοντά σε εκεί το Χαρσιώτη ποταμό, αλλά λένε θα τους εκτοπίσουμε για λόγους ασφάλειας και το επιβάλλουν οι στρατιωτικοί λόγοι, αλλά πότε, όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι. Γιατί όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι θα τους οδηγήσουμε στο εσωτερικό και οπότε δεν θα αντέξουν και θα πεθάνουν. Και πράγματι ενώ τον Απρίλιο του 2016 είναι στην, ο Ρωσικός στρατός στο Χαρσιώτη ποταμό από τη μία πλευρά, αυτοί περιμένουν και όταν 9 Δεκεμβρίου έχει πέσει το χιόνι, τότε δίνουν εντολή όλος ο πληθυσμός από τον Απρίλιο πάει Δεκέμβριος, όλος ο πληθυσμός να εκτοπιστεί. Και εκτοπίζονται όλοι με τα πόδια, γέροι, νέοι, μικρά παιδιά, παραλιακά ως την Κερασούντα και από την Κερασούντα υπάρχει μία δίωδος προς το εσωτερικό στα βουνά του εσωτερικού πόντου και ως πρώτο σταθμό επιλέγουν ένα αρμένικο χωριό που ήταν 500 σπίτια τους οποίους 8 μήνες νωρίτερα τους έχουν σφάξει όλους και δεν τους έδεψε κανείς και γίνανε χωρά των άγριων θηρίων και των τσακαλιών. Σε αυτό το χώρο που ήταν ένα ζωντανό νεκροταφείο θα πρέπει να είναι η πρώτη στάση των Ελλήνων ώστε να μην μείνει κανένας ζωντανός από τις αρρώστιες και όλα αυτά τα πράγματα που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξ γι' αυτό το γεγονός μας λέει ότι ορίστηκε ως τόπος διαμονής στο αρμένικο χωριό Μπίρκ που ήταν έρημο γιατί οι 500 οικογένειες σφαγιάστηκαν. Το κλίμα του χωριού δεν μας φάνηκε καλό γιατί το νερό ήταν γλυφό και άνοστο και δεν μπορούσαν να το πιούν ούτε και οι πιο άρρωστοι με τα καμένα χείλια του πυρετού μας. Δίχως νερά μέσα σε αυτή τη διαρκή ακαθαρσία, όλοι είμαστε γιωμάτοι ψήρα και αυτοί οι προεστοί και οι πιο καθαροί μας δεν μπορούσαν να εξαλείψουν τη φοβερή του την πληγή. Έτσι, με το συνοστισμό που μας λέει και η συνάδελφός μου, η Ρεπούση, με τη βρώμα, με την ψήρα, εδώ είναι αληθινός συνοστισμός όμως, με τη βρώμα, με την ψήρα ετοιμάζαμε τις φοβερές επιδημίες που δεν αργήσαν να χτυπήσουν την πόρτα μας. Πρώτη δυσεντερία, έπειτα ο τύφος, στο τέλος η πανούκλα. Ο λευκός θάνατος που είχαν τόσο καλά ετοιμάσει οι Τούρκοι έπαιρνε και έπαιρνε καθημερινά δεκάδες χιλιάδες χριστιανούς. Τρεις μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη ώρα που μπήκαμε στον Μπίρκ, έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 που είχαμε ξεκινήσει δεν μέναμε πια παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε δουλειά. Αυτά γίνονται το Μάρτιο του 1917. Από τους 800 όμως της περιφέρειας Τρίπολης, στην Ελλάδα το 23 φτάνει μόνο 300 άτομα. Και είναι οι πρώτοι που πριν στεγάσουν τα τσατήρια για τα δικά τους, για τα σπίτια, τα δικά τους, για να μπορέσουν σε κάποιο χώρο να κοιμούνται τη νύχτα, φτιάχνουν πρώτα στην πλατεία Δαβάκη το μνημείο. Ένα μνημείο. Και αυτοί μετά από κάμποσα χρόνια
έρχονται με έναν πρωταγωνιστή που ήταν από τα παιδιά που επέζησε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που ευτύχησα να το γνωρίσω πολύ καλά, ο Γιώργος Ακάς, ο αδελφός μου, τον φιλοξενούσε χρόνια στην Παναγία Σουλά. Ο Γιώργος Ακάς έφτιαξε και το σπίτι της Τρίπολης του Πόντου που υπάρχει σήμερα και το έχουνε γιατί η τρίτη και η τέταρτη γενιά πρέπει να θυμάται, η μνήμη είναι δύναμη. Χρειαζόμαστε τη μνήμη, πρέπει να θυμόμαστε. Και φτιάξανε το σπίτι, δεν το φτιάξανε οι αργυροπολίτες, οι Ζάπλητοι που ήταν εκεί, ούτε οι τραπεζούντοι, οι κοσμικοί και οι πλούσιοι που ήτανε, πέντε τράπεζες είχαμε στην τραπεζούντα. Το φτιάξανε οι πιο, θα λέγαμε, δυστυχισμένοι από την περιοχή του Πόντου. Γιατί η μνήμη είναι δύναμη και γιατί πρέπει να θυμόμαστε. Ξέρω ότι δεν θέλω να σας κουράσω, ένα ακόμη παράδειγμα θα αναφέρω και θα τελειώσω. Πιστεύω στη μνήμη, γιατί αυτό είναι το τελικό στάδιο. Αν ξεχάσουμε, αν αφήσουμε και τη μνήμη, μετά δεν έχουμε κανένα λόγο ύπαρξης. Και γι' αυτό παντού προτείνω την ημέρα της 19ης Μαΐου, σταδιακά, να την κάνουμε ως μέρα Μεγάλης Παρασκευής για όλο τον Ελληνισμό και όχι μόνο τον Ποντιακό. Ας ξεκινήσουν πρώτα οι Πόντιοι και πιστεύω ότι θα συνειδητοποιήσουμε από τις πηγές μια και τώρα. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν και νέοι ερευνητές. Είναι και η Έδρα Ποντιακών Σπουδών που άρχισε και ασχολείται με το θέμα της γενοκτονίας και νέοι μελετητές. Εγώ έχω άπειρες πηγές που θα είναι στη διάθεση σε λίγο καιρό πολλών φοιτητών μαζί με το μουσείο που ετοιμάζω για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Και θα μπορούμε να μελετούμε αυτά τα θέματα. Ήμουνα πριν 11 χρόνια στην Αμερική και εκεί στο Norwalk θέλανε να με τιμήσουν οι συντοπίτες μας ποντιακής καταγωγής. Και εκεί στο Norwalk είναι και ένας συγχωριανός μου, κοινωνιολόγος, ο Σιδηρόπουλος. Και θεώρησα ότι καλό είναι να έχω και έναν συγχωριανό μου, φίλο μου, δίπλα μου, τη μέρα που θα με τιμούσε. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, φίλε μου, έτσι και έτσι αύριο θα με τιμήσω, θέλω να είσαι δίπλα μου, να σε έχω. Και η απάντησή του ήταν, να σας πω και ποιος είναι, είναι το παρατσούκλι του είναι Παρτσαλίδης, γιατί το 1924, όταν ο Πασαλίδης με τον Παρτσαλίδη ήρθαν στην Βέρεια να μιλήσουν, ο παππούς του είχε ρίξει πέτρα και χτύπησε τον Παρτσαλίδη. Και έτσι έμεινε και στο χωριό στο Ζερμοχωρία, θα πάτε όλοι όταν λένε οικογένεια Παρτσαλίδη, είναι ακριβώς η οικογένεια του παππού του. Ο Σιδηρόπουλος αυτός μου λέει, Κώστα μου ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, αλλά αύριο δεν μπορώ να έρθω. Σαν αύριο πριν 5 χρόνια πέθανε η μάνα μου και αυτή τη μέρα την αφιερώνω στην οικογένειά μου μαζί με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου, μιλάμε μόνο για τη μάνα μου, γιατί θέλω να μείνει ζωντανή μνήμη της μάνας μου. Αν για μια μάνα μπορούμε να κάνουμε αυτό, εμείς δεν πρέπει αυτή τη μνήμη να την κρατήσουμε για τα 353.000 θύματα. Δεν πρέπει μια τέτοια μέρα να πούμε θα πάμε στα μνήματά μας, γιατί αράβοντας το κερί των γονιών μας, με το ίδιο κερί ανάβουμε και για τα 353.000 θύματα, αλλά να το κάνουμε πλέον συνειδητά ότι δεν δουλεύουμε αυτή τη μέρα. Είναι η μέρα αργίας για μας. Γιατί αν περάσουμε αυτό το μήνυμα στις καινούργιες γενιές, θα αρχίσουν να μαθαίνουν τι είναι η ιστορία, ποιοι είναι οι παππούδες τους, οι προπαππούδες τους. Και νομίζω ότι θα ενδιαφερθούν περισσότερο και θα γεμίσουν τότε οι αίθουσες με νέους ανθρώπους. Το ότι σήμερα δεν έχουμε νέους ανθρώπους εδώ μέσα είναι ευθύνη όλων μας. Θέλω να κλείσω με τον ρόλο από τον ρόλο που παίξατε μεγάλες δυνάμεις, όλες οι μεγάλες δυνάμεις, εκείνη την περίοδο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά αυτό το μαύρο χρυσάφι, το πετρέλαιο της Εγγύης Ανατολής ήταν και είναι
η ευλογία και η κατάρα των τόπιων κατοίκων. Γιατί δέστε, από το 1921 στις μέρες μας συνεχίζεται σε αυτή την περιοχή η καταστροφή των τόπιων πληθυσμών και του πολιτισμού. Η Συρία δεν υπάρχει πλέον. Ήταν μία από τις πιο πολιτισμένες, οι Ασσύριοι, πιο πολιτισμένες περιοχές. Καταστράφηκε τελείως. Όταν γινόταν το 1921 τα εγκλήματα στην περιοχή του Πόντου και υπάρχουν άπειρα ντοκουμέντα που στάλθηκαν σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις, στους ύπατους αρμοστές, στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, οι ελληνικές κοινότητες, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στα Υπουργεία όλων των χωρών. Ένας φιλέλληνας Βρετανός βουλευτής, ο Κόνορ, κάνει επερώτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Χάμσουορθ, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα, και το λέει: «Είναι σύμμαχοι μας οι Έλληνες του Πόντου. Αυτοί νίκησαν στα Δαρδανέλια και οδηγηθήκαμε μετά στο τελικό αποτέλεσμα που ήταν η ταπεινωτική ήττα του Σουλτάνου και η αναδοχή του Μούδρου. Γιατί, αφού έχουμε στρατό στην περιοχή της Μοσούλης, γιατί δεν το στέλνουμε λίγο πιο πέρα να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που σφάζονται από τις τσέτικες ομάδες και από τον Κεμάλ?» Και η απάντηση ήταν, και μάλιστα ήταν και απάντηση κοινικότατη και του Λόιτ Τζόρτ μετά, ότι εν μέντη Μεσοποταμία υπάρχουν πετρέλαια, βορειότερο δε αυτής κίνδυνη. Για την Βρετανία ως τότε λέω εντάξει, ήταν γνωστός ο ρόλος της. Δεν περίμενα όμως ότι το ίδιο κλίμα θα συναντούσα και στην περιοχή, στα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής. Διότι τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι ένας ξεχωριστός τόμος, θα βγουν μελλοντικά όταν θα υπάρχει οικονομική δυνατότητα ή όταν θα βρεθεί και ένας ευαισθητοποιημένος πόντος που θα πει: «Έναν τόμο τον βγάζω εγώ. Εγώ δεν ζητάω ούτε μία δεκάρα. Ας το βγάλω και ας το πληρώσουν αυτοί». Είναι τα αμερικάνικα έγγραφα που είναι επίσης καταπέλτης για τα εγκλήματα της γενοκτονίας που διαπράχθηκαν σε βάρος των Ελλήνων. Και στέκομαι σε ένα. Επειδή το 21 γίνανε φοβερά εγκλήματα και το κυριότερο, κανένας από μας δεν ξέρει τον ρόλο του Καζαντζάκη, που ο Καζαντζάκης το 1919 πηγαίνει στον Κάφκασο να σώσει τους Καρσλίδες, και οι Καρσλίδες εδώ κάποια ώρα πρέπει να τον τιμήσουν τον Καζαντζάκη με έναν άλλο τρόπο. Γνώριζε το δράμα του ποντιακού ελληνισμού και όταν έμαθε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 κρεμάσαν όλη την πνευματική, θρησκευτική και οικονομική μας διανόηση, έστειλε μια επιστολή την οποία συνυπογράφουν όλοι οι Έλληνες διανοούμενοι της Ελλάδας. Την στείλανε στους Ευρωπαίους διανοούμενους και στους Αμερικανούς διανοούμενους και αυτοί μάλιστα πρωτοστάτησαν σε διαδηλώσεις στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα στην Αμερική ξέρω ότι συμμετείχαν και 6 Αμερικανοί γερουσιαστές στη διαδήλωση τότε. Οι ύπατοι αρμοστές της Γαλλίας και της Βρετανίας λένε το 21, αφού έχουμε διαμαρτυρίες και από την πλευρά των Ελλήνων που λένε ότι οι Κερμαλικοί διαπράττουν εγκλήματα, αλλά την ίδια ώρα έχουμε και διαμαρτυρίες των Κερμαλικών που λένε ότι ο ελληνικό στρατός στο πέρασμα του ως το Θείο Καραχισάρ σφάζει, ρημάζει και ευβιάζει, ας κάνουμε μια ανακριτική επιτροπή, η οποία να κάνει μια επιτόπια έρευνα, διότι αυτό θα βοηθήσει ίσως να κατασταλούν τα εγκλήματα γενοκτονίας και από τη μία και από την άλλη χώρα. Και έτσι να προτείνουμε πρόεδρο από μια χώρα που λίγο ουδέτερη, να προτείνουμε έναν Αμερικανό να είναι πρόεδρος αυτής της ανακριτικής επιτροπής, γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ. Και έτσι στέλνουν μια επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Hughes, και του λένε: «Επιλέξαμε εσάς, δηλαδή να μας πείτε, να ορίσετε εσείς
έναν διανοούμενο γνωστό παγκόσμια για τις ανθρωπιστικές του δραστηριότητες, ώστε να είναι ο πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής και να είναι σεβάσμιος και από τις δύο πλευρές. Προτείνεται μας κάποιον, ας πούμε, και την επιστολή αυτή που στάθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών των Χιούς, ο Χιούς την παίρνει και την περνάει από ένα κόσκινο, που περνάει δηλαδή ένα κόσκινο από την Αμερικάνικη Διπλωματία, και αυτό μετά σε ένα οχτασέλιδο δίδεται στον πρόεδρο της Αμερικής, τον Χάρτινγκ, στο οποίο έγραφο μεταξύ άλλων λέει: «Αν πάρουμε μέρος τα θετικά και αρνητικά, αν δεν πάρουμε τι θα είναι, εγώ θα σταθώ μόνο από αυτό το οχτασέλιδο σε μία παράγραφο τι λέει, για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική, γεωπολιτική». Νομίζω ότι στην Ελλάδα ένας μάζι σήμερα ξέρει πολύ καλά τα θέματα της γεωπολιτικής. Λέει ο Χιούς, Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, στον πρόεδρο της Αμερικής Χάρτινγκ: «Η άρνησή μας να συμμετάσχουμε στην έρευνα θα έχει πιθανότητες παρακάτω επιπτώσεις. Πρώτο, θα προσβάλλουμε ένα μεγάλο μέρος Αμερικανών που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους χριστιανούς της Ανατολής. Θα ήταν δύσκολο να τους εξηγήσουμε ικανοποιητικά την άρνησή μας, αφού δεν μας ζητήθηκε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να συμμετάσχουμε για να εξακριβώσουμε τα γεγονότα. Θα πιστέψουν εύκολα την κατηγορία ότι αυτή η άρνηση μέχρι ενός σημείου ήταν η αιτία των επακόλουθων δυσκολιών. Θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο να εξηγήσουμε τη στάση μας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή επιμονή μας στην προστασία των εμπορικών μας συμφερόντων στην Εγγύς Ανατολή. Φυσικά θα υποθεί ότι ήμασταν περισσότερο συνήγοροι του αμερικάνικου ενδιαφέροντος για το πετρέλαιο παρά για τις χριστιανικές ζωές». Αυτά εν έτη 1921. Το αμερικάνικο πετρέλαιο και σήμερα ακόμη είναι μπροστά από τις ανθρώπινες ζωές και είναι σίγουρο αυτό. Νομίζω ότι σας κούρασα, κλείνω μόνο λέγοντας σας ότι τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα για μένα, για την αναγνώριση στα οποία οι Τούρκοι δεν μπορούν να πούνε τίποτε, τουρκική κυβέρνηση, είναι τα ίδια τα πρακτικά του Κεμαλικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή το Κοινοβούλιο του 21 που έχει πλέον εγκαθιδρυθεί στην Άγκυρα και συζητά το ποντιακό ζήτημα και συζητούν εκεί μέσα μέτρα εθνοκάθαρσης, γιατί μας φοβίζει και αυτή η λέξη, γιατί εθνοκάθαρση δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια βαριά λέξη, το να καθαρίζει ένα έθνος. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές στο Κεμαλικό Κοινοβούλιο που ήταν αντίθετοι με τα μέτρα αυτά. Ένας από αυτούς ήταν ο βουλευτής ο Χακί Χαμίν Μπέι της Συνόπης, για τον οποίο ο βουλευτής της Προύσας, ο Εμίν Μπέις, είπε ότι είναι οπαδός του ποντιακού ιδεώδους. Δηλαδή, αυτός πρέπει να έχει βρώμικο αίμα, να έχει ποντιακό αίμα και πρέπει να περάσει από εξεταστική επιτροπή. Ο Χακίχαμ Μπέις λέει, και αυτό είναι στα πρακτικά. Αυτά τα πρακτικά από την Οθωμανική γραφή μεταφράστηκαν στην Λατινική γραφή και τώρα είναι εύκολο να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλοι μας. Ένα απόσπασμα μικρό. «Το πρόσωπό μας θα είναι αιώνια κυλιδωμένο εξαιτίας των εκτοπίσεων. Εάν οι εκτοπισμοί γίνονται προκειμένου να δολοφονηθούν ανθρώπινες ψυχές, τότε κύριε, αυτό είναι άκρως αποτρόπαιο ζήτημα. Μας κυλιδώνει ενώπιον του σύμπαντος κόσμου, γιατί τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Τα είδα με τα δικά μου μάτια». Μετά παίρνει το λόγο ο βουλευτής του Κύρχε Σύρκαχγια Καλύπ, και ο οποίος επίσης λέει ότι έκτακτες εξουσίες σημαίνουν απολύτως κατά το κέφι του καθενός να κρεμά και να σφάζει ανθρώπους, να καταστρέφει πόλεις, να γκρεμίζει τα σπίτια που βρίσκει μπροστά του, να εγκαταλείπει το σύμπαν σε μια καταστροφή. «Με πρόφαση των εκτοπισμών των ποντίων, κατέστρεψαν το βιός και τα πράγματα των χωριών. Θέλω όλοι να είναι μάρτυρες ότι εγώ δεν συμφωνώ για τον εκτοπισμό κανενός.
Η εξορία είναι μια βόμβα για τη χώρα. Είναι τρομερό. Πόσα χρόνια μετά θα τα πληρώσουμε τους εγκληματίες να τους επιλέξουν τα δικαστήρια όπως και τους αθώους. Στο ίδιο πνεύμα είναι και η διαγόρευση του βουλευτή της Μερσίνας, του Σαλαχετίν Μπέι, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει «Μήπως είναι αυτή η επιθυμία της Εθνοσυνέλευσης να μην απομείνει κανένας μη μουσουλμάνος, να εξορισθεί και αφανιστεί και ο τελευταίος. Σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα ζήσουμε μέσα στον κόσμο αυτό?» Και παίρνει το λόγο ο βουλευτής της Κεσάρια και λέει «Είναι πολιτική λαιλασίας καταστροφής». Και ξαναπαίρνει το λόγο ο Σαλαχετίν Μπέι και λέει «Ποιος άμα βρούτε το δυστυχισμένο το έθνος?» Και θα διαρωτηθεί «Σε ποιανού άραγε έθνους στην ιστορία μπορούν να τιμώνται και να επαινούνται οι φόνοι?» Και μόνο ο τρόπος με τον οποίο μίλησε και ο Ερντογάν ότι θα μας σφάξει όλους αν τυχόν φτάσει η Ισταμπούλ να λέγεται Κωνσταντινούπολη, θα δοκιμάσουμε εκεί τότε όλη την... Δεν τα λέει όλα. Κλείνω λέγοντας ότι ο Μπεν Κουριού είπε «Συγχωρέστε με, αλλά ποτέ μην ξεχάσετε. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, είναι σπόρος της σκέψης και του καρπού. Είναι θεμέλιο της ζωής». Αυτό μας το είπε ο Αργύρισσος Φουντούρης, ο επιζών της σφαγής του πιστών. «Η άλωση της μνήμης είναι το τελευταίο στάδιο της εθνικής επιβίωσης μας. Είναι ένα βήμα πριν την εθνική αυτοκτονία μας. Γι' αυτό όταν η μνήμη αλώνεται συνειδητά από σκοτεινά κέντρα αποφάσεων και διαστρεβλώνεται η αληθινή ιστορία, τότε επιβάλλεται η ποινικοποίησή της. Η Ρεπούση, αν ήταν στη Γαλλία και είχε αυτές τις ιδέες, δεν θα είχε θεσεί στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Επιβάλλεται η διαρκής μνήμη γιατί δικαιώνει από τη μια τα θύματα και τους απογόνους, αλλά και γιατί δημιουργεί προϋποθέσεις για να μην γνωρίσει η ανθρωπότητα στο μέλλον παρόμοια τραγικά γεγονότα». Σας ευχαριστώ.